Η μεικτή K16 της ΕΨΥ ξεκίνησε με αποφασιστικότητα την αναμέτρηση με την Μεσσηνία και στο 10ο λεπτό, μετά από έξοχη μπαλιά του Χότζα, ο Καλέργης πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0. Το Ηράκλειο συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι, αλλά σε μία αντεπίθεση των φιλοξενούμενων στο 24, ο Ντελής ισοφάρισε 1-1. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, παρότι το Ηράκλειο είχε σπουδαίες ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα στην ανάπαυλα, με κορυφαίο για τους φιλοξενούμενους τον γκολκίπερ Βαρέλα, που έκανε σωτήρες επεμβάσεις σε ενέργειες τον Τσαγκαράκη και Καλέργη. Παρότι η Μεσσηνία είχε στην επανάληψη δοκάρι με τον Γεωργουλέα, το Ηράκλειο βγήκε με αξιώσεις στην επίθεση, ήταν αποτελεσματικό και έβαλε 3 γκολ. Στο 54 ο Φθενάκης πάσαρε στον Τζαγκαράκη, αλλά πάνω στη γραμμή έδιωξαν οι αμυντικοί της Μεσσηνίας και παραχώρησαν κόρνερ, το οποίο εκτέλεσε απευθείας ο Μαυρογιαννάκης, δίνοντας και πάλι το προβάδισμα με 2-1 στο Ηράκλειο. Στο 63, μετά από εκτέλεση φάουλ του Χότζα, ο προωθημένος Φαϊτάκης με καρφωτή κεφαλιά σημείωσε το 3-1 και 5 λεπτά αργότερα ο Ορφανουδάκης, έχοντας μόλις μπει ως αλλαγή στο παιχνίδι, εκτέλεσε έξυπνα ένα φάουλ, ανεβάζοντας το σκορ στο 4-1. Στο 71, μετά από φάση διαρκείας στα καρέ της ΕΨΥ, ο Γεωργουλέας μείωσε για την Μεσσηνία στο τελικό 4-2, με τους φιλοξενούμενους στη συνέχεια να έχουν άλλη μια ευκαιρία για γκολ, όπως και οι γηπεδούχοι με την προσπάθεια του Στέφανο Καλογιαννάκη να σταματά στο δοκάρι, αλλά και με κεφαλιά του Ορφανουδάκη που απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Το φινάλε έφερε πολλά χαμόγελα στην μεικτή της ΕΨΥ και χειροκρότημα από την κερκίδα, με τον επόμενο αντίπαλο να και πάλι στο Ατσαλένιο, ο νικητής του ζευγαριού Λάρισα Ήπειρος, που αγωνίζονται αύριο στο Αλκαζάρ. Μας έχουν μείνει 3 βήματα για το στόχο μας, είμαστε στους 8. Πάμε να κερδίσουμε για αυτό το παιχνίδι και να συνεχίσουμε στο στόχο που έχουμε θέσει από την αρχή της χρονιάς. Όλα τα συγχαρητήρια και η επιτυχία ανήκει στα παιδιά. Έχουν τον απεριόριστο σεβασμό μου, την εκτίμησή μου. Θεωρώ ότι έχουν πολλά πράγματα να κάνουν στο μέλλον. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα και μπορούμε να προχωρήσουμε. Πιστεύουμε στο πλάνο του προπονητή και όσο πάει, πιστεύω θα γινόμαστε και καλύτεροι. Αυτά που μας μαθαίνει ο coach και μπορούμε να προχωρήσουμε στην κατάκτηση. Πολύ δίκαια πιστεύω, τους παίζαμε όλο το μάτς. Εμείς αυτό το μάτς αφήνουμε πίσω μας και προχωράμε. Έχουμε βάλει στόχο τον τελικό και πιστεύω θα φτάσουμε.